Κηποθέατρο Παπάγου για μία ακόμα χρονιά εδώ. Θα ήθελα να μου πείτε 2-3 λόγια για το κηποθέατρό μας. Τι να πρωτοπώ για το κηποθέατρό σας. Είναι μία όαση πολιτισμού. Πραγματικά εδώ πέρα έρχεσαι, όσες φορές έχω έρθει για να κάνω μία συναυλία, μία παράσταση, είναι τεράστια χαρά. Έχω τεράστια χαρά, διότι ενεργειακά αυτό το θέατρο μου πάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, επειδή είναι μέσα στο πράσινο, επειδή είναι ο κόσμος που ακολουθεί αυτό το θέατρο. Πάντως, θεωρώ ότι είναι από τα ωραιότερα θέατρα που έχουμε στην Αθήνα και είμαστε τυχεροί απόψε που ξανά είμαστε εδώ με τον Σταύρο τον Σαλαμπασόπουλο. Τι θα ακούσουμε σήμερα? Τι δεν θα ακούσετε σήμερα, καλύτερη είναι η ερώτηση. Βασικά θα ακούσετε τραγούδια από όλο τον κόσμο, δηλαδή δεν υπάρχουν όρια σε αυτά που θέλουμε να τραγουδήσουμε στον κόσμο. Από τη ροκ, από την όπερα, η ροκ συναντάει την όπερα, η jazz συναντάει τη Latin, ο Μπρέγκοβιτς το χιώτη. Δηλαδή γίνονται παντρέματα τέτοια μουσικά, τα οποία θεωρώ ότι ο κόσμος τα ευχαριστείται πάρα πολύ, διότι δεν υπάρχει μονοτονία. Καλά, ποτέ δεν βαριόμαστε, η αλήθεια είναι εδώ στο κηποθέατρο, σας έχουμε ξανακούσει και σε άλλες συναυλίες. Η αλήθεια είναι ότι το κοινό σας έχει αγαπήσει, σας έχει... Και εμείς το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ το κοινό εδώ. Γιατί νομίζω ότι έρχονται και ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να ακούσουν, ξέρουν ακριβώς για ποιο λόγο έρχονται. Ξέρεις, και όταν το κοινό έρχεται, δεν έρχεται, έρχεται ενημερωμένο βασικά, και για εμάς τους καλλιτέχνες αυτό είναι αποσυμφορητικό, δεν χρειάζεται να πείσουμε το κοινό για κάτι. Αν κάποιος, ας πούμε, σας ζητήσει ένα τραγούδι, ναι, και δεν υπάρχει στο ρεπερτορίο, ναι, θα του πω να το τραγουδήσει αυτός μαζί μου, να με βοηθήσει και η ορχήστρα, άμα το ξέρει, να το παίξει και να το τραγουδήσουμε μαζί. Σε έχει τύχει κάτι τέτοιο? Δεν θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια. Παραγγελίες συνήθως δεν παίρνω. Όχι γιατί δεν τις δέχομαι, αλλά είναι τόσο πλούσιο το ρεπερτόριο που νομίζω ότι ο κόσμος φεύγει γεμάτος από τραγούδια και μελωδίες και δεν του λείπει κάτι. Στο τέλος όμως κάθε συναυλία σας, θυμάμαι και από πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, πέρυσι δεν ήμουν εγώ, ήταν ο Σταύρος πέρυσι. Πρόπερσι ήτανε. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Έχω χάσει κι εγώ τις χρονιές, η αλήθεια είναι, πριν τον κορονοϊό. Πριν. Φώναζαν κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Εκεί τι κάνουμε? Θα κάνουμε για κανένα μπιζ. Τι θα κάνουμε? Εννοείται. Πάμε και στα μελλοντικά σας σχέδια από Σεπτέμβριο, που θα σας δούμε και αν υπάρχει κάτι στα σκαριά σας, κάποιο τραγούδι ίσως ή κάτι άλλο. Κοιτάξτε, δείτε, προς το παρόν έχω βγάλει αυτό το τραγούδι με το συντοπίτη σας, το Γιάννη το Τσακόπουλο, το Tam Tururam, και δουλεύουμε πολύ με αυτό το τραγούδι αυτή τη στιγμή προς τα έξω. Και πέρα από όλα, εντάξει, από το Σεπτέμβριο έχω διάφορα γυρίσματα για μια καινούρια σειρά που είναι να πάει για το εξωτερικό, μια ελληνοαγγλική τέλος πάντων σειρά, το The Dream of the Brave, όπου εκεί θα κάνω μια ντίβα των 30's, τραγουδίστρια. Λοιπόν, και κάποιες βραδιές που θα έχω κανονίσει ήδη να κάνω, ας πούμε, μέσα στο χειμώνα. Και θα μπω... Και θα μπω και στην... θα τα πω στην πορεία αυτά, αλλά κανονισμένα τα έχω, αλλά ξέρεις, μέχρι να πέσουν που λέει υπογραφές. Λοιπόν, και θα μπω και στην εκπαίδευση, κάνοντας masterclass σε ανθρώπους που είναι στα πρόθυρα του να μπουν στη δουλειά, δηλαδή έχουν ολοκληρώσει αρκετά τις φωνητικές τους, ας πούμε, τα φωνητικά τους μαθήματα και θέλουν να μπουν στο στίβο της εργασίας, όπου εγώ θα τους κάνω τα masterclass, ερμηνεία και ρεπερτόριο, για να αυτοπραγματοθούν μέσα από τα masterclass. Θα φανταστώ αυτά τα masterclass, μιας και τα αναφέρατε, θα είναι ηλεκτρονικά, θα είναι διαζώσεις? Όχι, θα το κάνω σε ένα χώρο που λέγεται Modern Music Arts και θα τα ξεκινήσουμε εκεί τα μαθήματα, και καλώ όλα τα παιδιά τα οποία θέλουν να μπουν στον επαγγελματικό στίβο να παρακολουθήσουν αυτά τα masterclass, γιατί θα είναι πολύ σημαντικά για αυτούς, γιατί πολλές φορές μπαίνουμε πραγματικά, ανεβαίνουμε στη σκηνή πρώτη φορά και ακόμα δεν ξέρουμε που πατάμε. Εγώ υπόσχομαι ότι θα ξέρουν πού θα πατήσουν όταν θα ανέβουν στη σκηνή επαγγελματικά. Νομίζω ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για κάτι τέτοιο και είναι και κάτι πρωτοποριακό που δεν το έχουμε δει, αλήθεια είναι. Ήθελα να κάνω κάτι πρωτοποριακό στην εκπαίδευση και ήθελα καιρό τώρα. Το έψαχνα, αλλά ποτέ δεν είμαι σε αυτά παρορμητική. Θέλω να βρω τον κατάλληλο χώρο, τις κατάλληλες συνθήκες, και τώρα που το βρήκα, το stage coaching έρχεται στην Ελλάδα. Εμείς να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνετε. Και εννοείται... Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.